Περίπου στις 9 το πρωί στο τμήμα βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο υπόγειο του κτηρίου. Έπιασε φωτιά, ήρθα. Όπως βλέπετε, είχαν προλάβει στην πυροσβεστική. Οι συνάδελφοι έτρεξαν, προσπαθούν όλοι. Τώρα πού και πώς ξεκίνησε η φωτιά δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική, όπως βλέπετε πίσω μου. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν οι άνδρες της πυροσβεστικής για να μπορέσουν να ελέγξουν τη φωτιά που έχει εκδηλωθεί στο υπόγειο της σχολής βιολογίας. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Στο σημείο έφτασαν 9 υδροφόρα οχήματα και 35 υπάλληλοι. Το υπόγειο είναι του Πανεπιστημίου. Ο ηλεκτρολόγος τα ξέρει καλύτερα. Υπάρχει κάτι στο. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Έχει πολλά πράγματα. Έχει και εργαστήρια, έχει και μετασχηματιστές. Μετά την πτώση του ρεύματος. Έγινε μία έκρηξη, μάλλον κάποιο βραχυκύκλωμα και πήρε φωτιά ο κινητήρας, ο ηλεκτρογεννήτρια πίθυνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μια κοπέλα 28 ετών, υποψήφια διδάκτορ, λόγω της διακοπής ρεύματος στο κτίριο εγκλωβίστηκε για λίγα λεπτά στο ασανσέρ. Οι πυροσβέστες την απεγκλώβησαν και μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο. Επιθήκαμε να βγούμε από το κτίριο το δικό μας, γιατί έπιασε φωτιά στο υπόγειο του κεντρικού βιολογικού. Αυτό από εκεί πέρα δεν έχουμε κάποια άλλη. Ενημέρωση ούτε που είναι η φωτιά, ούτε τι έκταση είναι. Τους καπνούς βλέπουμε μόνο και βγήκαμε. Το έργο της κατάσβεσης ήταν ιδιαίτερα δύσκολο και το σχέδιο της πυροσβεστικής ήταν να γίνει άμεσα επέμβαση περιμετρικά του κτηρίου για να γίνει η προσέγγιση των εστιών της φωτιάς. Δύο πυροσβέστες λόγω του πυκνού καπνού εμφάνισαν ελαφρά αναπνευστικά προβλήματα και χρειάστηκε η συνδρομή του ΕΚΑΒ. Ένας από τους πυροσβέστες μεταφέρθηκε στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο. Πραγματικά δεν κινδύνευσαν συνάδελφοι, δεν κινδύνευσαν φοιτητές. Είναι σε μια μέρα που δεν υπάρχει φοιτητόκοσμος εδώ. Και από εκεί και πέρα είναι πραγματικά σημαντική η παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και δεν έχουμε πρόβλημα με όντα, με ανθρώπους. Από εκεί και πέρα το οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί σε επίπεδο αρχείων ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία υπάρχουν, υλικά υπάρχουν στα υπόγεια, αυτά είναι ζητήματα που θα τα εκτιμήσουμε στην πορεία. Αλλά πάνω απ' όλα είναι η ανθρώπινη ζωή. Όλα τα άλλα βρίσκονται στην πορεία και σαν πανεπιστημιακή κοινότητα θα κάνουμε το παν και θα δούμε πώς μπορούμε να το ανακτήσουμε. Αρχεία, βιβλιοθήκες, αρχεία όλων των τμήματων θετικών επιστημών. Και αρχεία από τη σχολή θετικών επιστημών. Ναι. Του μαθηματικού, από τα δικά μας δηλαδή. Του γεωλογικού, του φυσικού φαντάζομαι, είναι στο υπόγειο όλα, έχουμε χώρους. Όλοι οι παλιοί πτυχιούχοι, όλοι είναι κάτω. Άγνωστα παραμένουν μέχρι στιγμής τα αίτια της φωτιάς.